Στην Κάτω Σαξονία, Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι συγκέντρωσαν συνολικό ποσοστό περίπου 46,3%. Τα δύο κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 69 έδρες εναντί 68 εδρών που συγκεντρώνουν οι Χριστιανοδημοκράτες με τους Ελεύθερους Δημοκράτες που έλαβαν 36 και 9,9% αντίστοιχα. Αναλυτές είχαν προβλέψει ότι οι εκλογές της Κάτω Σαξονίας θα εξελίσσονταν σε θρίλερ, ενώ διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις που ήθελαν τους φιλελεύθερους να μένουν εκτός της τοπικής βουλής και τον ηγέτη τους, αντικαγκελάριο Φίλιπ Ρέσλερ, ακόμη και να υποχρεώνεται σε παρέτηση από την Προεδρία του κόμματος. Wir alle haben gezeigt, wir schaffen Wahlerfolge und Wahlsiege. Und auch Schwarz-Gelb kann es schaffen. Οι φιλελεύθεροι συγκέντρωσαν περίπου 2 μονάδες περισσότερο από τις εκλογές του 2008, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες σημείωσαν απώλειες 6 μονάδων. Στοιχεία που για πολλούς αναλυτές σημαίνουν ότι το κόμμα της Καγκελαρίου διοχέτευσε ψήφους προς τους εταίρους της, προκειμένου να διασώσει την κυριαρχία της στο κρατήδιο. Νικητές των εκλογών είναι σίγουρα οι Πράσινοι, οι οποίοι έφτασαν στο ποσοστό ρεκόρ του 13,7% από 8% που έλαβαν το 2008. Ενώ οι σοσιαλιστές ενισχύθηκαν, αυξάνοντας τη δύναμή τους από 30,3% στο 32,6%. Η εκλογική αυτή αναμέτρηση είναι το τελευταίο τεστ πριν από το Σεπτέμβρη, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εθνικές εκλογές, στις οποίες θα κριθεί αν η Άγγελα Μέρκελ θα κερδίσει μια τρίτη θητεία στην καγκελαρία της Γερμανίας.